Ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει και άλλο ένα μη μου πεις. Πολύ ιδιαίτερο, μοναδικό, αποκλειστικό, αφοπλιστικό, power, duper και πάντοτε up είναι τώρα κιόλας στις οθόνες σας. Διότι δεν είναι δυνατόν η μέρα να βγει και πόσο μάλλον να ολοκληρωθεί εάν δεν δείτε και την επανάληψη του μη μου πεις. Διότι αγάπη μου, μία είναι η εκπομπή που ο κόσμος πραγματικά βρίσκει πολλά σημάδια, πολλά κομμάτια, πολλά σημεία του ίδιου του εαυτού της καθημερινότητας, των προβλημάτων, αλλά περισσότερο των λύσεων των προβλημάτων του. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Έχεις ένα πρόβλημα χ, το στέλνεις εδώ, το συζητάμε και σου δίνουμε τη λύση. Έχεις ένα πρόβλημα ψ, το στέλνεις εδώ, το συζητάμε και σου βρίσκουμε τη λύση. Ό,τι και πρόβλημα να έχεις, εδώ το μη μου πεις θα σου βρει τη λύση. Μπορεί αυτό να είναι ψυχολογικό, οικογενειακό, ερωτικό. Μπορεί να, ας πούμε, να μην μπορείς στην πολύ ζάχαρη και θα σου προτείνουμε τι άλλο να έχεις σε φάμιλο τη ζάχαρη. Μπορεί να μην μπορείς στα μήλα, μπορεί να μην μπορείς στα σίκα. Ό,τι πρόβλημα έχεις. Τα αυγά και τα καλάθια. Υπάρχουν, μπράβο, Μπέγκι μου, και τα αυγά και τα πασχάλια για να μην τα χάσεις. Υπάρχουν εδώ πέρα οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μου που θα σου δώσουν απαντήσεις. Μπέγκι Δαμουράκη εδώ κοντά μου για το ξεκίνημα τη εκπομπή. Ναι. Και επειδή όμως πρέπει πριν ξεκινήσω να απαντήσω και στους τηλεθεατές μας, γιατί πριν να μπει στο μακιγιάζ μου λες, καλή, τι ωραία κουλούρια είναι αυτά σήμερα. Τι καταπληκτική γεύση. Να σου πω ότι είναι και πολύ κοντά σε σένα, γιατί είναι στο κέντρο της Ηλιούπολης. Είναι ακριβώς στο αγαπημένο μας Μιράντα δίπλα. Το Croque Madame. Πραγματικά θα έλεγα ότι είναι το to the point όσον αφορά το θέλεις το ψωμί, θέλεις την ζαχαροπλαστική, θέλεις τα αλμυρά, θέλεις τα σάντουιτς, θες τις φρέσκες σαλάτες, θες τα παραγωγά που είναι χειροποίητα. Ό,τι και να πάρεις από το Croque Madame, Σοφοκλή Βενιζέλου 100 στην Ηλιούπολη, πραγματικά θα ξαναγυρίσεις για να ξαναπάρεις τα ίδια. Και μάλιστα κάτι φοβερό είναι ότι από τις επόμενες ημέρες και 24ωρο στην ευρύτερη όλη περιοχή, delivery, θέλεις το βράδυ, ρε παιδί μου, να φας μία πάστα και να πιεις δύο καφέδες, έτσι, γιατί δεν έχεις ύπνο. Τι όνειρο είναι αυτό. Καταπληκτικό. Ξέρεις πόσες φορές. Γιατί. Γιατί και στην επανάληψη που γίνεται το νυχτερινό, μου κάνει εντύπωση, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο ενώ με βλέπουν εκείνη την ώρα, κάθε ηλικία, δεν σαφώς. Είναι δηλαδή μόνο οι νέοι που ξενυχτούν και τέτοια. Εγώ θα σου πω, Πέγγι, ότι πολλές φορές κάθομαι σπίτι μου και πάει η ώρα 12:30, 1:30, 2 που μας βλέπω κιόλα. Και θέλω ένα γλυκό. Και τυχαίνει, εκείνη να μην θέλω με σοκολάτα ή κούκκις που συνήθως έχω πάντα σπίτι, ξέρεις, να μ' πιάνει τρέλα. Πατατάκια, γαριδάκια και πιτσίνια πακοτίνια. Λοιπόν, αλλά θέλω, ρε παιδί μου, μια πάστα. Θέλω κάτι. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάρει το αυτοκίνητο, δεν κοιμάμαι, να πάω να πάρω την πάστα μου. Τώρα θα παίρνω τηλέφωνο στο Croque Madame και θα πω: και θέλω ένα γαλατάκι μιλκό, δανείζομαι, δεν ξέρω τι, ένα ζαχαρούχο, ένα σοκολατούχο. Θέλω και την πάστα μου για να τη φάω για να κοιμηθώ. Δηλαδή, εγώ τι θέλω την πάστα μου πριν τον ύπνο. Όχι μόνο στην περιφέρεια της περιοχής που είναι, στην περιοχή. Της περιοχής και λίγο στην ευρύτερη. Yeah. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα θέλω να σου πω ότι αν ήμουν εκεί κοντά. Γιατί έχω και κάποια σπίτια που κοιμάμαι τα βράδια, κατάλαβες, γιατί φοβόνται. Ναι, οπότε ναι. Είμαι στην περιοχή την κοντινή. Αν κοιμάσαι στο δικό μου. Αν κοιμάμαι στο δικό σου, θα παραγγείλω και θα μας το φέρει ο Γιάννης ή η Μαρία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το Croque Madame. Τώρα που είπα το Madame, βλέποντας τελευταία, βλέπω πολλές μανταμίτσες, μίτσες, θίτσες, δηλαδή, ακούω μάλλον και βλέπω. Βρε παιδί μου, πραγματικά θέλω να σε ρωτήσω, τι γίνεται, ειλικρινά Πέγγι, τι γίνεται, όλες, σε όλα τα γεγονότα που ακούω και βλέπω γύρω μας, αληθινά γεγονότα, όλες τα έχουν ή μπλέκονται ή τα φτιάχνουν ή ξενοτσιλιμπουρδίζουνε με τον αδελφό της αδελφής, τον κουμπάρο, τον πρώην. Τον άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Τι γίνεται, το καλέ. Το είχαμε συζητήσει λίγο εμείς αυτό πριν από πέρσι. Χρόνια και το είδε, ναι, ο κόσμος και το αναμεταδίδει. Ναι. Αλλά δυστυχώς, τι γίνεται, γιατί. Πάρα πολύ. Όταν λέμε πάρα πολύ. Κάποιες φορές σου φαίνεται ότι είναι φαντασία, αλλά είναι αληθινό. Δεν είναι φαντασία καθόλου. Είναι μέχρι να μην σου τύχει, που λέμε. Έχει παραγίνει το κακό, έτσι. Γιατί γινόντουσαν και κάποτε αυτά. Παλαιότερα, ξέρω εγώ, αλλά ήταν πάρα πολύ σπάνιο γεγονός η νύφη της οικογένειας να τα έχει και με τα δύο αδέλφια και να έχει το παιδί του μιανού και του αλουνού. Το έχουμε δει και σε έργο και σε τέτοια, αν θυμάσαι, παλαιότερα κτλ. Τώρα έχει παραγίνει.
ο πεθερός με την ύφη, η νύφη με τους αδερφούς, ο γαμπρός με τη μάνα και με τη γυναίκα του, την κόρη. Δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Πες μου, πού μπορείς εσύ να το αιτιολογήσεις ότι το να μου πεις ότι εγώ είμαι στη δουλειά μου και μου κολλάει μία και μου άρεσε και παρασύρθηκα και έκανα κάτι, όχι όταν το δεχτώ, πάει. Okay. Αλλά δηλαδή, μέσα στο ίδιο το περιβάλλον και να υπάρχουν και έρωτες φλογεροί να λένε ότι θα τη σκοτώσω αν δεν με αφήσει να τον πάρω εγώ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σε ρωτώ, αυτό που οφείλεται. Δηλαδή, τι πρέπει να κλείσουμε τις πόρτες των σπιτιών μας και να μην δεχόμαστε επίσκεψη ούτε από την ξαδέλφη, ούτε από τον ξάδελφο. Κοίταξε, δεν είναι ξάδελφος, είναι αδελφή. Ούτε αδελφή. Αδελφή! Να είναι αδελφή. Όχι αδελφή, ναι, με την άλλη έννοια. Λοιπόν, είναι αδέλφια. Ναι. Δηλαδή, είναι δυνατόν εσύ να έχεις τον αδερφό σου και να τα φτιάχνεις με τη γυναίκα του. Δηλαδή, φταίει μόνο η γυναίκα. Δεν φταίει και ο άντρας. Ναι, ότι συνήθως, δεν έχει ηθική πάντα. Μπράβο. Μπορεί να λέει ότι έχω όλες πιο ανοιχτός, ας πούμε, στα ερωτικά και τέτοια. Έχει γίνει τελικά να μην είναι ο πιο ανοιχτός, να είναι και οι γυναίκες πολύ πιο ανοιχτές. Και δεν είναι μόνο, δυστυχώς, στα νεαρά άτομα. Δεν ξέρω τι έχεις ακούσει, γιατί εγώ δεν έχω πολύ χρόνο. Και εσύ μπορεί να περιμένεις, ας πούμε, να ανοίξει η εκπομπή και τέτοια. Κατάλαβες τι μου λένε ή κάποια επανάληψη κτλ. Αλλά είναι και σε μεγαλύτερα άτομα, δηλαδή όταν είναι πάνω από τα 50. Είναι τι δυνατόν. Τους βγαίνει αυτό όλο που ίσως τόσα χρόνια δεν έζησαν, αυτό που ίσως τόσα χρόνια δεν εγώ έκαναν. Εγώ πιστεύω ότι είναι η αίσθηση ότι κάνω αυτό γιατί ακούγονται από όλα, τα βλέπουν και στα έργα, τα σύριαλ πολλά και επειδή είναι στο πιο κλειστό περιβάλλον το μυαλό, γιατί όλα ξεκινάνε από εδώ, έχει τα στοιχεία μέσα την ευθύνη ότι το μυαλό μου πάει ότι ωραίος ο αυτός, είναι και κοντά, δεν θα με πάρουνε χαμπάρι, δεν δίνω δικαιώματα έξω, μπαίνει, βγαίνει μέσα στο σπίτι μου, δεν κοιτάει η γειτονιά, είναι πολλά. Αυτά που κάνουμε και λέμε είναι με τη μορφή της πλάκας λόγω της συγγένειας, οπότε δεν θα πάει το μυαλό σε κάποιον στο πονηρό. Δεν πάει εύκολα το μυαλό στο πονηρό και όμως γίνονται πολύ πονηρές και τέτοιου είδους καταστάσεις και έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, γιατί έρχονται και μου ζητάνε και εμένα. Τα έχω με τον αδερφό αυτό, το ίδιο όνομα, όταν μου λέει το ίδιο επώνυμο, ας πούμε, λέω, έχει σχέση εδώ. Μου λέει, είναι αδέλφια. Μα τα έχεις με δύο αδέλφια. Ναι. Δεν θα σε ενοχλήσει. Και γίνονται μετά και πάρα πολλές κακίες, λιγότερες από το ανδρικό φύλο προς εκεί, παθαίνουν και ζημιές. Μάλιστα και τώρα πάλι τελευταία ένα σύριαλ δείχνει τέτοια κατάσταση μέσα. Μα είναι στην καθημερινότητα, παιδιά, έτσι, αυτά. Και είναι στην καθημερινότητα. Όλα έχουν μια, δυστυχώς, άσχημη εξέλιξη και πού θα φτάσει και πού θα πάει. Και έχει απλωθεί. Μου έχει τύχει, έχει υπόψη σου, να είναι και νεαρός που μπορεί να το πούμε 30 χρονών και να έχει σχέση και να θέλει μόνο τη μητέρα του. Ναι, αυτό είναι το ειδηπόδιο που λέμε. Που βέβαια δεν έχει σχέση, ναι. Ενώ είναι το ειδηπόδιο που αυτό είναι τραγικό. Εκεί νομίζω ότι εγώ θα το πήγαινα σε κατάσταση προβληματική, Πέγγι. Εκεί θέλει. Να φοβάσαι την αδερφή σου, να φοβάσαι τον αδερφό σου, να φοβάσαι την ξαδέλφη σου, να φοβάσαι τη μάνα σου, μη σου πάρει τον άντρα. Και το βλέπεις και εμφανισιακά πολλές φορές ότι αν είναι μία εξιντάρα, ας πούμε, που τώρα είμαστε καλοφτιαγμένες, ας πούμε, στην ηλικία αυτή, αλλά βλέπεις ότι κάτι άλλο είναι. Μάλιστα. Κάτι εσύ, άλλο. Εσύ, αν αυτό, ρε παιδί μου, εγώ έρθω και ξαφνικά, εγώ σου λέω, θέλω να μου πεις τι βλέπεις, γιατί έχω κάποια πράγματα που τα σκέφτομαι. Εγώ και δεις ότι π.χ. εγώ τα έχω με την αδελφή της γυναίκας μου. Έχει πάει πολλές φορές, ναι, αυτό. Και όχι, συγγνώμη, αν τα δεις εμένα θα μου το πεις. Αν δεις ότι η γυναίκα μου τα έχει με τον αδελφό μου. Εσύ θα μου το πεις, πώς θα μου το πεις αυτό, κοίταξε, γιατί αυτό μπορεί να είναι να τρέχει τον άλλον με νερό και ναι, θέλει μια πολύ ιδιαιτερότητα. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ ότι έχει άλλες βλέψεις η σύντροφος, έχει άλλες βλέψεις σε άλλο άτομο και είναι δικαίωμά του να ψάξει να βρει ποιο είναι. Σαφώς. Θα πω την είναι υποχρέωσή του μάλλον.
Ναι, δεν μπορώ εγώ να πω, ξέρεις, είναι η τάδε, είναι η... Εσύ αν με όμως μέσα από τη συμβουλή ρωτήσει σου... όμως, είναι μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον ή πιο μακριά. Είναι μέσα από το περιβάλλον. Το ξέρω, το ξέρεις. Και σταματάει εκεί. Κατάλαβες. Έχει τύχει αρκετές φορές. Έτσι, σαφώς. Αυτό και έχει τύχει και το αντίθετο. Δηλαδή να είναι γυναίκα, να βλέπω ότι ο άντρας είναι μέσα στο πολύ οικογενειακό. Καλά, τους κουμπάρους και τις κουμπάρες πια είναι... Ναι. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Εγώ βλέπω και τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων, γιατί έχουν πολύ πιο έντονο μετά ένα πρόβλημα χωρισμού. Γι' αυτό αναπτύσσεται και πάρα πολύ η κακοήθειά τους. Δεν το περιμένουν ή έχουν τοποθετήσει. Είναι τελείως ψυχολογικό, ιδίως στις γυναίκες, γιατί έχουν μια ζηλοτυπία μέσα, υποτίθεται από το θαυμασμό και μέσα, αχ τι ωραία που είσαι, αλλά βγάζει και μια ζηλοτυπία και την έχει εκεί. Θεοποιώ τον άντρα της και τον κατακτώ και θεωρώ ότι θα τον κατακτήσω για όλη μου τη ζωή. Ναι. Κάποια στιγμή συνέλχεται το γεγονός για πολλούς λόγους, πάρα πολλούς λόγους, η κατάσταση αυτή, και γίνονται επιθετικές και θέλουν να δείξουν έναν τον πιο χειρότερό τους σε αυτό και να τυχαίνουν, έτσι. Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια τόσο έντονα, είναι, πιστεύεις ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουν με πιο, σε παρένθεση, ελεύθερα πρότυπα ή με πιο καταπιεσμένα, όσο και αν η εποχή μας είναι πιο ελεύθερη και ψάχνουν δυστυχώς, να βρουν αυτό το πολύ το διαφορετικό, αυτό. Η πολύ ελευθερία. Η πολύ ελευθερία. Εγώ πιστεύω πάντως λίγο, Πέγγι, ότι είναι και τελευταία, λίγο... Τελευταία, αν σου πω ένα συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη, με μία έτσι κατάσταση μέσα στο οικογενειακό, με μία θεία, η οποία... Ηλικίας. Όχι μεγάλη, 39-40 χρονών. Ναι, έτυχε έτσι, ας από πούμε. Τις μικρές. Και εγώ έχω ξαδέλφες ή ανήψια που είναι μεγαλύτερα από μένα. Ναι, ανάλογα, σαφώς, πλέον... Ήταν 40-41 ετών, νομίζω. Και η ξαδέλφη, ας πούμε, η ανιψιά, ήταν μεγαλύτερη από εκείνη, 49-50 χρονών. Και τα έφτιαξε η θεία, που ήταν 40 χρονών, με τον άντρα της ξαδέλφης, που ήταν 50 χρονών συγκεκριμένος. Μάλιστα. Και έμεινε και έγκυος. Χωρίς να έχουν κάτι επίσημο. Αφού ήτανε, σου είπα, ήτανε παντρεμένος με τη ξαδέλφη. Η ξαδέλφη ήτανε μεγαλύτερη σε ηλικία. Έτυχε. Το παιδί τι έγινε, το κρατήσανε. Ήτανε σε ενδιαφέρουσα, 8 μηνών. Α, όταν το είδες εσύ το... Όταν ήρθε σε μένα, σου είπα, είναι πολύ πρόσφατο και όλο αυτό το γεγονός. Και είχε επιθετικότητα ο σύντροφος, ας πούμε, που είχε βρει, που ήταν ο άντρας της ξαδέλφης, τον εκβίασε, αυτός δεν ήθελε, ήθελε να μείνει μαζί. Έτυχε και δεν είχαν και παιδιά το μεγαλύτερο ζευγάρι. Το διαχειρίστηκε ήδη, το είχε διαχειριστεί πολύ λάθος και είχε μπλοκάρει τις σχέσεις. Τη συνέστησα λοιπόν εγώ ότι είναι προτιμότερο, ήταν προτιμότερο να τον πιάσει και να του πει ότι ήθελε να κάνει ζημιά η εγκυμονούσα. Και της λέω, ήταν προτιμότερο να του πεις, να πω, εφόσον είσαστε δικό μου περιβάλλον, χωρίς να ανακαλυφθεί αυτό, θα έχεις καλύτερη σχέση, να γυρίσεις να πεις ότι έμεινα με κάποιον και με παράτησε και έφυγε, και τι να κάνω, να νιώθουν ότι είναι προστατευτικό, να κάνω το παιδί, όχι να κάνεις θέλεις δικαστήρια τώρα να το αποθήξει, ήθελε τέτοια, για να το περιθάλψουν και να ανάγκη, για να, επειδή είσαι ελεύθερη, ελεύθερη κοινή, είχε κάνει ένα γάμο στη μικρή της ηλικία, 27-28, και έμεινε για 2 χρόνια και χώρισε, και δεν είχε ξανακάνει τίποτα άλλο, για να μην είναι κατά κάποιο τόπο. Θα το μεγαλώνεις εσύ, αλλά θα είναι και σαν θετή γονείς, ή νονή ή οτιδήποτε. Με αυτό που πήγες και έκανες και εκβίασες τον σύντροφο, ας πούμε, ή τον ξάδερφο, που ο ξάδερφος ήταν 50 χρονών και παντρεμένος. Είναι τραγικό. Είναι
πολύ τραγικότητα συμβαίνει. Ναι, είναι. Κατάλαβες. Και δεν έχει την ευθύνη μόνο ένας άντρας όταν σε αφήνει έγκυος. Σαφώς, παιδιά. Γιατί όπως και ξέρεις... πάλι δεν έχει την ευθύνη μόνο ένας άντρας όταν εμπλέξει με μία ή μόνο μία γυναίκα. Γιατί λένε η γυναίκα του κούνησε την ουρίτσα του. Ναι, εμένα μπορεί να μου την κουνήσει. Και αλλά δύο του κουνάνε. Όμως έχω. Συγγνώμη, και οι δύο την κουνάνε. Μπράβο. Άμα έχω ηθική, θα το σταματήσω εγώ και θα πω, κοίτα, αυτά που κάνεις δεν μου αρέσουν και δεν είναι για μένα. Να σου πω κάτι. Γυναίκα είμαι πάρα πολλά και έχω περάσει και στη ζωή μου πολλά πράγματα. Δίνεις δικαιώματα και ο άλλος, εάν καταλαβαίνει από τον τρόπο που μιλάς, τι είσαι, τι αλλάζεις, δεν είναι χαζός και ο άντρας. Σαφώς. Έτσι. Και το ίδιο και το αντίθετο. Άρα λοιπόν αφήνω το περιθώριο να μου την πέσει ή δίνω το δικαίωμα να μου την πέσει. Σωστά. Καταλαβαίνω. Εμείς βέβαια σε αυτή την εκπομπή δεν αφήνουμε ούτε τα περιθώρια να μας την πέσετε, ούτε τα περιθώρια να σας την πέσουμε. Και σε όλα τα γεγονότα υπάρχει καλύτερη και διαφορετική λύση από αυτή της κακίας, της επίθεσης, να δημιουργηθούν όχι ένα άτομο, με πάρα πολλά πράγματα τι θα είναι. Σαφώς. Πιστεύω ότι έχει κάνει αυτή την κίνηση, γιατί με πήρε να επαναλάβει το ραντεβού και να ξανάρθει. Είναι την επόμενη εβδομάδα που θα μου ξανάρθει. Άρα την παρεπόμενη θα μας το πεις. Την παρεπόμενη θα μας πεις τι έχει γίνει. Πάντως να με καλέσεις, αν σε καλέσουν στα βαφτίσια, να με καλέσεις να πάμε μαζί να σε συνοδεύσω. Εντάξει, να το ζήσω αυτό από κοντά. Θεωρούσα ότι είναι καλύτερη λύση αυτή που τη σκέφτεσαι. Σαφώς, σαφώς. Ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, πάμε. Πριν σε αποδεσμεύσω, κάνε μία προσφορά στους τηλεθεατές μου σήμερα. Γιατί έτσι είναι ο μήνας των προσφορών. Για την τους πέντε πρώτους που θα επικοινωνήσουν στο 210-96-23-315 θα τύχουν 50% από την αμοιβή που... Αλλά βεβαίως η ολοκληρωμένη πρόβλεψη, ενημέρωση και συμβουλή. Είναι μία ώρα. Δεν πάει να πει ότι επειδή είναι το 50% θα σας πει λιγότερα. Τα ίδια θα σας πει και παραπάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ την Μπέγκη Δαμουράκη. Την αποδεσμεύω για να σε πάω σε ένα πολύ ωραίο θέμα. Να το παρακολουθήσεις. Θα σε πάω μέχρι το Περιστέρι. Mm. Στο All About Eve από την Εύα Γουναροπούλου. Έναν πολυχώρο ομορφιάς καταπληκτικό που σήμερα θα μας ταξιδέψει στο τι παίζει όσον αφορά τη μόδα. Δηλαδή τα νύχια, το μανικιούρ, το πεντικιούρ, τα όμπρε. Ξέρεις, υπάρχουν όμπρε και στα μανικιούρ που κάνετε και στα πεντικιούρ. Δεν τα ήξερα. Αν τα τζελάκια, τα τεχνητά και όλα αυτά είναι η μόδα, ποια βολεύουν, ποια δεν βολεύουν. Και βέβαια σε αυτό το σημείο πρέπει να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο συνεργάτη Δάμου, τη Δώρα την Πούντρου, που την βρήκαμε εκείνη την ημέρα εκεί να περιποιείται. Οπότε έγινε και το μοντέλο του γυρίσματος. Πάμε να δούμε λοιπόν All About Eve με Εύα Γουναροπούλου και επιστρέφω για να κλείσω με Βίκυ Μπάδα από τη στήλη Ιδέες και Λύσεις. Το βίντεο παρακαλώ. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Σωστά καταλάβατε, εδώ ακριβώς, All About Eve, σε έναν πολυχώρο ομορφιάς που πραγματικά άπαξ και μπεις, δεν θέλεις με τίποτα να φύγεις. Εύα Γουναροπούλου,
Εδώ κοντά μου, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ? Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά, διότι είναι ένας χώρος ομορφιάς που, επειδή μου αρέσει να λέω αλήθεια στους τηλεθεατές μου, εγώ για πρώτη φορά φέτος τηλεοπτική χρονιά, αλλά και σαν Αλέξανδρος επισκέφτηκα, αλλά από όλο το Περιστέρι, τα τελευταία χρόνια, πόσο γύρω είσαι εδώ περίπου? Είμαι σχεδόν 20 χρόνια. 20 χρόνια. Που τα τελευταία όμως χρόνια που εγώ όλο κάνω τις βόλτες μου, μου λέγανε, παιδάκι μου, για σπα και για περιποίηση θα πας στην Εύα. Παιδιά, λέω, ποια είναι αυτή η Εύα πια? Πρέπει να την επισκεφτώ. Και ο μόνος λόγος για να είμαι ακόμα πιο σίγουρος είναι να σου φέρω τις πιο περίεργες συνεργάτιδες μου, που όλες με τη δουλειά σου και με το επιτελείο σου τις έχεις καθυλώσει. Και 20 χρόνια να διατηρείς αυτό το όνομα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ε. Είναι, είναι πολύ δύσκολο. Αυτό όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Και είναι δουλειά που, από ό,τι βλέπω, όχι σήμερα που έχουμε το γύρισμα και σε ευχαριστούμε που δέχτηκες να πούμε 5 πράγματα για νέες τάσεις. Θα δείτε πού θα σας ταξιδέψω σήμερα, σε πολύ ομορφιά. Είναι ότι επιμελείσαι και δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά και εσύ όλη μέρα εδώ. Ξέρεις γιατί συνήθως ο κόσμος, βλέποντας μια πολύ ωραία γυναίκα όπως εσύ και εμφανίσιμη και εντυπωσιακή, σου λέει η Εύα είναι η επιμελήτρια όλου αυτού του χώρου. Λέει, αχ, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Εσύ όμως, όσες φορές και αν έχω έρθει, είσαι ή στο χώρο με το τατού, ή στο χώρο με τα σπα, ή στο μακιγιάζ. Δηλαδή, δεν σε έχω δει ποτέ να κάθεσαι στη γραμματεία ή στη ρεσεψιόν. Πάντοτε δουλεύεις. Και μετά από την πολύ απαραίτητη ενημέρωση, νομίζω ότι το δεύτερο μέρος, το οποίο είχα υποσχεθεί και θα συνεχίσουμε σήμερα, είναι το σπα των άκρων, η περιποίηση των νυχιών μας είτε στα χέρια είτε στα πόδια, και ουσιαστικά και η ξεκούραση και η χαλάρωσή μας. Γιατί για μένα, ας πούμε, πέραν από την καθαριότητα και την υγιεινή, που πρέπει να ακολουθούμε ένα σπα των άκρων, όταν έρχομαι να μου περιποιηθεί στα χέρια ή τα πόδια, πραγματικά φεύγω χαλαρωμένος, ξεκούραστος και ανανεωμένος. Και ειδικά αυτό γίνεται στο σπα των ποδιών. Νομίζω ότι επειδή εκεί πέρα καταλήγουν και όλα, ξέρεις, τα νεύρα με βάση τη ρεφλεξολογία, φεύγουμε πολύ ανανεωμένοι. Πάμε λίγο να δούμε για τους φίλους που μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και που πιθανόν δεν έχουν κοντά το All About Eve ή το επιτελείο της Εύας Γουναροπούλου και πρέπει να επιλέξουν κάπου να πάνε να φτιάξουν τα νύχια. Γιατί αν είναι στην Αττική, νομίζω το Περιστέρι είναι ο μοναδικός προορισμός για το αποτέλεσμα που θέλουμε. Τι γίνεται με την νυχοπλαστική, τι παίζει, ποια είναι τα υλικά που οι περισσότερες γυναίκες εφαρμόζουν και τους, αν το θέλεις, και τους λύνουν την καθημερινότητα και τα προβλήματα, να μην σπάνε, να μην φεύγουν, να μην ξεθοριάζουν. Και θα τα πούμε όλα εν συνεχεία και για τον χρωματισμό ή τα σχέδια. Τι γίνεται με τις περισσότερες, κάνουν τεχνητά, βάζουν το τζελάκι, πώς το λέμε? Εγώ κάνω ότι δεν ξέρω τίποτα τώρα. Λοιπόν, πάρα πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν το ημιμόνιμο βερνίκι, το οποίο έχει διάρκεια 15 μέρες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για πιο ευαίσθητα νύχια που δεν κρατάνε πολύ, χρησιμοποιούμε τζέλ ή ακριλικό. Το επιλέγουν πολλές πελάτες αυτό, γιατί είναι, έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό νομίζω ότι εκτός από τη συντήρηση που κάνουμε στο 20ήμερο περίπου, διαρκεί πολύ περισσότερο. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει το. Το κοντέρνουμε, βέβαια. Η συντήρηση είναι κάθε 20 μέρες με ένα μήνα. Mm-hmm. Είναι ανάλογα πάλι τη χρήση και το φυσικό νύχι. Άρα, οι γυναίκες που κάνουν πιο πολλές δουλειές, μπορώ να το πω, ή που χρησιμοποιούν πολύ τα χέρια τους και δεν έχουν και πολύ καλή βάση, αν το πούμε έτσι, τους προτείνεις το ημιμόνιμο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Το οποίο είναι με την εφαρμογή τζελ. Το ημιμόνιμο είναι βερνίκι ημιμόνιμο. Το τζελ είναι κάτι άλλο. Α, το τζελ είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο κρατάει ένα μήνα το τζελ και το ακριλικό. Ωραία. Το ημιμόνιμο είναι για περιπτώσεις που θέλουν σε 15 μέρες να αλλάξουν το χρώμα. Έχει καλή διάρκεια δηλαδή. Στο ημιμόνιμο επιλέγουμε απλά χρώμα ή μπορεί να γίνει και σχέδιο και τα πάντα? Αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε σε φωτογραφικό υλικό. Σχέδιο, να πω, συγγνώμη, ότι όλο αυτό που βλέπετε σαν υλικό είναι υλικό μόνο μέσα από το All About Eve. Είναι δουλειές της Εύας και των συνεργατών της και μόνο τέτοιες δουλειές προβάλλουμε μέσα από την εκπομπή. Άρα μπορούμε να επιλέξουμε χρώμα και σχέδιο για περίπου ένα 15ήμερο. Ναι. Στη διαδικασία με το τζέλ, το οποίο γίνεται φαντάζομαι και στα χέρια και στα πόδια, μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ναι. Ωραία. Εκεί τι γίνεται? Επιλέγουμε και το σχήμα το οποίο θέλουμε? Επιλέγουμε το σχήμα το οποίο και αυτό κρατάει αρκετά ένα μήνα. Mm-hmm. Επιλέγουμε οποιοδήποτε σχέδιο το οποίο και το σχέδιο κρατάει ένα μήνα. Mm-hmm. Κάτσε να μην. Ναι, για πες. Για να βλέπω, θέλω και τα υπέροχα νύχια σου. Ωραία. Ναι. Ωραία. Και γίνεται και στα πόδια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ακριλικό και το τζέλ για αποκατάσταση κάποιων νυχιών που είναι σπασμένα.
Α, και που είναι και προβληματικά. Είναι προβληματικά, mm-hmm. ναι, για αποκατάσταση νυχίου και σχήματος. Όσον αφορά το σχήμα, εδώ η συνεργάτη δάσου ή και εσύ νομίζω ότι θα δει το σχήμα των χεριών, των ποδιών, στα ποδιά όχι τόσο, στα χέρια, και θα επιλέξει αν θέλει να είναι μυτερό, αν θέλει να είναι οβάλ, αν θέλει να είναι τετραγωνισμένο. Πώς επιλέγουμε δηλαδή ένα νύχι που σου λέει το θες τετραγωνισμένο ή το θέλεις να κάνει μύτη, με βάση το σύνολο της γυναίκας, με βάση το πώς ντύνεται ή με βάση πώς είναι τα δάχτυλά της? Ξεκινάμε με βάση πώς είναι τα δάχτυλα και η φυσική της βάση. Άρα τα μυτερά νύχια πάνε στα λεπτά δάχτυλα, φαντά. Ναι, σε ναι. λεπτά δάχτυλα και σε πιο μακριά βάση. Ωραία. Κάποιο χέρι που είναι πιο... έχει πιο κοντή βάση, mm-hmm. δεν το προτείνουμε, δεν δείχνει ωραίο. Μάλιστα. Τώρα, αυτό πάει και ανάλογα με την προσωπικότητα και το στυλ της κάθε γυναίκας. Ναι, αν είναι λίγο extreme και αν είναι λίγο μπροστά. Και να μην της ταιριάζει, μπορούμε να το προσαρμόσουμε, mm-hmm. να κάνουμε κάτι ενδιάμεσο, ας πούμε, για να μπορεί να προσαρμοστεί στο στυλ της. Εσύ, βέβαια, επειδή είπα τη λέξη extreme, μέσα και στις φωτογραφίες βλέπουμε ότι γενικότερα κάνεις και τα πολύ ιδιαίτερα, τα πολύ extreme. Ναι. Αυτά που λέμε είναι φωτογραφικά, κινηματογραφικά. Υπάρχουν όμως και γυναίκες που αυτό μπορούν να, αν το θέλεις, μπορούν να το φορέσουν και να το αναδείξουν. Έτσι δεν είναι, δεν πάει σε όλες. Είναι όπως και το ντύσιμο. Μπορεί να μας αρέσει ένα παντελόνι, αλλά δεν πάει σε όλα τα σώματα. Mm-hmm. Κυρίως οι γυναίκες οι οποίες θέλουν κάτι που να πηγαίνει με όλα, με όλες τις εμφανίσεις τους, είτε φορέσουν ένα βραδινό φόρεμα, είτε πάνε σε ένα γάμο, είτε απλά είναι η δουλειά τους, μια πρωινή δουλειά. Τι θα προτείνει το στούντιο All About Eve? Θα προτείνει ένα απλό τζελάκι, ένα γαλλικό που παλιά θυμάμαι, δεν ξέρω μέχρι και τώρα, είναι το πιο safe. Θα προτείνει ένα χρωματάκι κρεατή, απαλό ροζ. Πού θα παίξουμε για να είναι κάτι safe και να πάει με όλα? Αυτό που ταιριάζει με όλα είναι οι πιο παστελά αποχρώσεις. Mm-hmm. Προτείνουμε το nude. Ναι, που είναι πάρα πολύ. Κάποια παστέλ, γαλακτερά χρώματα, ροζ παστέλ, και έχει αντικαταστήσει το κλασικό γαλλικό, πλέον το ombre γαλλικό. Το επιλέγουν πάρα πολλές. Ναι, όντως έχει γίνει πάρα πολύ μόδα. Όμως το γαλλικό νομίζω ότι είναι και αυτό που μένει και πιο πολύ. Ή μου φαίνεται εμένα, επειδή δεν δείχνει αμέσως η διαφορά. Όχι, όλα αυτά μένουν. Μένουν. Όλα αυτά μένουν, γιατί είναι παστέλ οι αποχρώσεις και κρατάνε αρκετά. Εμένα βέβαια το ξέρω ότι το αγαπημένο μου στο σπα, στη γυναίκα, είναι το κόκκινο. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο κλασικό και γκλάμουρ υπάρχει. Εσύ. Όχι το κόκκινο το ερυθρό, το γλυκό κόκκινο. Λέει, θεωρώ ότι μια γυναίκα με ένα κόκκινο νύχι, πραγματικά τίποτα άλλο να μην φοράει. Αυτό από μόνο του είναι στολή. Είναι πολύ elegant. Ναι. Ένα ολοκληρωμένο σπα χέρια και πόδια με τζέλ. Πόση ώρα διαρκεί για να γίνει σωστή δουλειά? Γιατί και εδώ οι απόψεις διήστανται. Μου λέει με φίλο, α, εμένα 20 λεπτά με έχει τελειώσει. Λέω, πώς θα πρόλαβες 20 λεπτά να γίνει σωστή δουλειά, να στεγνώσει, να το δει, να το λιμάρει? Πώς γίνεται αυτό? Και μία άλλη φίλη μου λέει, εγώ 1-2 ώρες θέλω τουλάχιστον για να κάνω καλή δουλειά. Τελικά η Εύα τι λέει? Λοιπόν, είναι πάντα ανάλογα την περίπτωση και το τι θα κάνει. Στα πόδια κάνουμε 1 με 1.5 ώρα. Mm-hmm. Και στα βέβαια, κάνει ολοκληρωμένη θεραπεία. Κάνετε μασάζ, παιδιά, κάνετε απολέπιση. Εγώ ήρθα εδώ πέρα και λέω: εντάξει, παιδιά, αφήστε με να φύγω. Όχι, λέει, δεν τελειώσαμε ακόμα. Δηλαδή, ο άλλος φεύγει, έχει κάνει και μασάζ μέχρι την γάμα. Πραγματικά, ναι, τα πάντα. Τα χέρια είναι γύρω στη 1.5 ώρα. Άρα, θέλουμε 1-2-2.5 ώρες για να φύγουμε ολοκληρωμένες και να φύγουμε σωστές. Είναι λεπτομερής η δουλειά και δεν μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Τι γίνεται με τα τεχνητά? Τα τεχνητά τα προτιμούμε πάρα πολύ. Έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. Ποιοι είναι οι λόγοι που θα τα προτείνεις, η διάρκεια ζωής? Η διάρκεια ζωής, πραγματικά. Που είναι πόσο περίπου? Στον ένα μήνα πρέπει να τα συντηρήσει, mm-hmm. Αλλά ένα μήνα δεν ασχολείται καθόλου. Διατηρείται το χρώμα, το σχήμα, τα σχέδια, τα πάντα. Α, και το χρώμα που έχεις κάνει πάνω, μάλιστα. Είτε είναι κοντό το νύχι, είτε είναι μακρύ, δεν έχει σημασία. Η κάθε γυναίκα θα κάνει αυτό που τη βολεύει και τη ταιριάζει. Για ένα μήνα έχει ξενιάσει εντελώς από χέρια. Η διαδικασία χρονικά είναι η ίδια? Είναι πιο εύκολη, είναι πιο δύσκολη? Είναι δύσκολη, είναι χρονοβόρα. Θέλει η πρώτη τοποθέτηση περίπου 1.5 ώρα. Μάλιστα. Η συντήρησή του είναι στη 1 ώρα. Ποια είναι τα λάθη που βλέπεις εσύ έξω που βγαίνεις και διασκεδάζεις? Θα έρθει και η πρεμιέρα του Οικονομόπουλου σε λίγο, θα πάμε. Mm. Γιατί μου είπε σήμερα, δεύτερη μας, μου λέει να μιλήσουμε καλύτερα τώρα που έχουν βγει οι πρεμιέρες μου, είναι πιο εύκολο. Λέω, θα πάμε και στον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, τα προβλήματα, τα λάθη που παρατηρείς περίπου περισσότερο στα χέρια των γυναικών που σου έρχονται για πρώτη φορά στο δικό σου χώρο, ποια είναι? Λάθος τοποθέτηση, λάθος υλικά? Γιατί ξέρεις, τα υλικά που
που χρησιμοποιεί ένα στούντιο είναι για μένα, Εύα, το Α και το Ω. Συμφωνώ πολύ. Τέλεια να είναι η δουλειά σου. Αν το υλικό είναι φτηνό, η δουλειά δεν θα φανεί και δεν θα κρατήσει. Δεν κρατάει. Δεν κρατάει. Και οι περισσότεροι, να μου επιτραπεί να το πω, το λέω εγώ, επειδή έχω γυρίσει 20 χρόνια άπειρα στούντιο με σπα και όχι μόνο, είναι ότι για να έχουν περισσότερα έσοδα χρησιμοποιούν πολύ λάθος υλικά, που αυτό όμως φαίνεται ότι μετά φεύγει ο κόσμος τους γιατί δεν κρατάνε το αποτέλεσμα. Εσύ όμως επενδύεις στα υλικά σου. Αυτό που το βλέπουμε συζητήσει πάρα πολύ συχνά. Μου έρχονται τέτοιες περιπτώσεις εδώ αρκετές. Είτε ωραία είτε όχι η δουλειά, αν είναι, το υλικό δεν είναι καλό, δεν κρατάει, δεν έχει διάρκεια. Και δεν έχει και το αποτέλεσμα που θες. Εγώ χρησιμοποιώ τα υλικά που χρησιμοποιώ 20 χρόνια και δεν τα αλλάζω με τίποτα. Γιατί τα έχεις δει στην πορεία πώς μένουν και πώς κρατάνε. Είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Μια κυρία... Δεν προτιμώ τα πολύ πιο οικονομικά. Όχι, αυτό είναι σίγουρο και το έχουμε συζητήσει. Ας είναι λιγότερο το κέρδος, αλλά να μένει η δουλειά. Ναι, ακριβώς, να μένει η δουλειά. Πες μου το πιο καταστροφικό, σε παρένθεση, που χρησιμοποιούν ή που κάνουν οι γυναίκες στην καθημερινότητα στο σπίτι τους και τους λες, σε παρακαλώ, μόνο πρόσεχε, π.χ. δανείζομαι εγώ, τη χλωρίνη, ή πρόσεχε το πολύ πλήσιμο των πιάτων, που πραγματικά χαλάει ή, αν το θέλεις, επισπεύδει αυτή τη διαδικασία στο να θέλει πιο γρήγορα τη συντήρηση, που το κάνουμε καθημερινά. Είναι δηλαδή το σαπούνι των πιάτων, μπορεί? Δεν είναι τόσο απορριπαντικά. Είναι το ότι επιλέγουν να κάνουν μήκος το οποίο δεν μπορούν να χειριστούν. Άρα αυτό με το να πιάσεις, να σπρώξεις, να... Πάνε συνέχεια, ναι. Μάλιστα. Γενικότερα, έτσι για να κλείσουμε, τα μήκη, το μεγάλο μήκος, το έντονο, είναι must. Είναι μόδα, αλλά είναι σε συγκεκριμένα χέρια. Mm-hmm. Και να μπορείς... Να μπορεί να το υποστηρίξει το στυλ της γυναίκας. Βεβαίως. Οι περισσότερες γυναίκες κάνουν κάτι πιο μέτριο. Mm-hmm. Και επιλέγουν και κοντά νύχια. Γιατί νομίζω ότι εμένα πάντως και το είναι κοντό... Είναι ανάλογα το στυλ. Ναι. Εγώ πάντως και το κοντό νύχι, να πω την αλήθεια, νομίζω ότι και αυτό μου δείχνει έναν εκλεπτισμό. Ναι, ναι. Εάν η άλλη δεν είναι η τύπησα που μπορεί να το υποστηρίξει πολύ καλά το μακρύ, σίγουρα, το κοντό είναι safe. Άρα καταλήγοντας, νομίζω ότι αυτό που ο κόσμος μπορεί να έχει πάντα στο νου του είναι ότι μία απλή περιποίηση, είτε με τζελάκι, είτε με τεχνητά, είτε με ημιμόνιμο, με ένα απαλό παστέλ χρώμα και με ένα ωραίο σχεδιάκι, νομίζω ότι πάντοτε είναι εμφανίσιμες, ολοκληρωμένες και νιώθουν όμορφα. Και πριν κλείσω να πω ότι ενώ είδαμε πολλά σχέδια, εγώ δεν είμαι υπέρ, εκτός από κάποια ιδιαίτερη περίπτωση, των πολλών σχεδίων και μ' αρέσει που μπορεί να βάλεις σε όλα ένα χρώμα και να βάλεις μόνο σε αυτό π.χ. ένα έντονο σχέδιο ή σε αυτό και σε αυτό. Mm-hmm. Ξέρεις, γιατί φτάνουμε και στην υπερβολή πολλές φορές. Έχω δει αλυσίδες, έχω δει σκουλαρίκια, έχω δει πάνω παπάδες. Και λέω τώρα αυτό, ούτε να ντυθείς δεν μπορείς. Δηλαδή θα πιάνετε στη ζώνη το νύχι και θα φεύγει. Τα σχεδιάκια για σένα που παίζουν για το φετινό χειμώνα είναι έντονα, είναι λουλούδια, είναι σχέδια, είναι μονογράμματα? Έχω δει διάφορες εικόνες. Λοιπόν, φέτος είναι πολύ το cat eye. Mm-hmm. Είναι αυτό το μάτι της γάτας, μια γυαλάδα που κάνει σε συγκεκριμένο νυχιού. Αυτό μπορεί να γίνει σε όλα τα νύχια γιατί είναι διακριτικό. Και είναι και πολύ πιο, νομίζω, και ιδιαίτερο, αλλά και που μπορεί να το βάλεις και με ένα βραδινό φόρεμα, αλλά και το πρωί και να πας για ένα καφέ. Και σε έντονο βερνίκι και σε άπαλο βερνίκι. Τέλειο. Τα χρυσά και τα σημεί, σαν χρώματα. Τα χρυσά και τα σημεί πάντα ανάλογα, συνδυαστικά με κάτι και πάντα ανάλογα. Μάλιστα. Στην περίπτωση. Αχ, τι ωραία που τα λες. Να, εγώ τώρα να σου πω κάτι. Θα ξανάρθω. Γιατί ακριβώς τα λες πάρα πολύ ωραία, γιατί τελικά νομίζω ότι όταν κουραστείς από τα νύχια, να έρθεις μαζί μου να κάτσεις δίπλα στην πολυθρόνα, να κάνουμε συνεντεύξεις στους τραγουδιστές. Θα μ' άρεσε. Ναι, να κάνουμε στους τραγουδιστές. Δεν θα σε βάλω να μιλάς για νύχια και για σπα. Θα μιλήσουμε για τον Οικονομόπουλο, για το Βέρτη, για το Μαζονάκι. Θα πάμε σε αυτές τις πρεμιέρες. Και ούτω καθεξής. Βάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνω το ραντεβού μου, Λίαν Συντόμος, γιατί είπα ότι έχω να μιλήσω και για ακόμη πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μέσα από τον χώρο αυτόν έχουμε προς ευχαρίστησή μας, γιατί ένας τέτοιος χώρος, παιδιά, μόνο ευχαρίστηση μπορεί να δίνει. Φιλιά πολλά από την Εύα Γουναροπούλου από μένα και μην ξεχνάτε, ένα είναι πλέον, ένας είναι ο προορισμός και ένα είναι το όνομα για να φεύγουμε ανανεωμένοι. All About Eve, εδώ στο κέντρο του Περιστερίου. Επανέρχομαι. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο, ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή?
μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλο. Γεια σας, Πέγκη Θαμουράκη, μελλοντολόγος και σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης. Είμαι ένφυτα ενορατική και χρησιμοποιώ το ιδιαίτερο αυτό χάρισμα επαγγελματικά εδώ και 22 χρόνια με μεγάλη επιτυχία σε κατηδίαν συναντήσεις ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για την περιφέρεια και όλα τα μέρη του κόσμου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η επιλογή σας για μια μελλοντική πρόβλεψη σε μένα θα σας δώσει την ευχέρεια να μάθετε με απόλυτη βεβαιότητα τη μελλοντική εξέλιξη των θεμάτων που σας απασχολούν για σας και για τα πρόσωπα που επιθυμείτε σε μία και μόνο συνεδρία διάρκειας μίας ώρας. Γι' αυτό μη χρονοτριβείτε, καλέστε με άμεσα στο 210-9623-315 γιατί είμαι πρόθυμη και ικανή να σας καθοδηγήσω με τον πιο σωστό και καλύτερο τρόπο για να έρθει και η λύση στα προβλήματά σας. Μην μου πεις updated και πάλι κοντά σας, τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, με Vicky Bad εδώ, τι ωραία που ταιριάζουμε σήμερα. Στιλιστικά είναι πάρα πολύ ωραία. Ούτε να είμαστε έτσι. Ναι, απλά δεν πρόλαβες να αφήσεις το γυαλί. Αχ, το άφησα το γυαλί, το είχα για στέκα. Ναι. Και το ξέχασα. Δεν πειράζει, ας το μ' αρέσει πάει το στυλάκι το αυτό. Ναι, πάει με το look. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς εσύ είσαι ιδέες και λύσεις, δεν ιδέες είσαι. Ιδέες και λύσεις, δεν είναι και ωραία. Το Νικολάκι μου τις ιδέες μου, ναι, κατάλαβες. Καλά κάνεις. Γιατί θέλω να το στερεώσω το μαλάκι, να το αλλιώς δεν θα βλέπω. Ο καθένας... Όπως πορεύεται, όπως μπορεί. Όπως βλέπετε ο καθένας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και βέβαια εννοείται ότι και σήμερα πάλι θα εκπληρώσουμε το αίτημα των τηλεθεατών. Πάντα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δείξαμε πράγματα που τα έφτιαξες μόνη σου. Αλλά δεχτήκαμε όμως τηλέφωνο και λέει, παιδιά, γιατί δεν μας δείχνετε και κάποιες προτάσεις που θέλετε, γιατί δεν μας δείχνετε και πράγματα τα οποία θέλετε, που θέλουμε εμείς να αλλάξουμε ή να δούμε το στυλ. Μας άρεσε τότε που μας δείχνατε κουζίνες με βάση το μπόχο νομίζω ήτανε. Κοίταξε να τότε, έχεις δίκιο με το βάση τον μπόχο γιατί πήραν ερέθισμα από το στούντιο. Και επειδή τους ερεθίσαμε πολύ, τώρα θέλανε μπόχο μπάνια. Ελάβαμε το μήνυμα που θέλανε να δείξουμε μπόχο μπάνια. Ερεθιστική. Και λέω, με υπάρχει μπόχο μπάνιο. Ναι, υπάρχει. Κοίταξε να δεις, τα πάντα υπάρχουν. Απίστε. Τα πάντα υπάρχουν. Και τώρα σε ένα σπίτι το οποίο έχει το πλακάκι, το κλασικό, την μπανιέρα την κλασική και όλα αυτά, υπάρχουν μερικά τρικάκια που μπορείτε να κάνετε και να αλλάξει εξ ολοκλήρου η εμφάνιση του μπάνιου σας. Να δώσετε μια πιο χαρούμενη νότα και ένα χαρακτήρα. Ωραία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, το μπόχο μπάνιο πρέπει να έχει φιλοσοφία και το υπόλοιπο σπίτι σε αυτό που λέγεται μπόχο. Δηλαδή, καλύτερα ναι, καλύτερα, για μένα. Ναι. Εκτός και αν το έχεις θεματικό. Το σπίτι. Εντάξει, σου είπα, εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Δηλαδή, μια κυρία που έκανε ανακαίνιση πέρσι, είχε θεματικά. Δηλαδή, άλλο ήταν μπαρόκ το σαλόνι, ήταν σαν μπισίκι κρεβατοκάμαρ. Το ήθελε έτσι. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω, ας πούμε. Δεν ήτανε ξέρω ωραίο. Πόσα μου είναι. Βέβαια, σαν ο προσωπική είναι μου επιλογή, θα ήθελα όλο το σπίτι μου να έχει στοιχεία. Μια φιλοσοφία. Μπράβο. Και ένα χαρακτήρα. Όμως, είναι δεκτό όταν του άλλου του αρέσει και το υποστηρίζει. Σαφώς. Είναι θέμα χαρακτήρα. Το έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές, βάσει του χαρακτήρα σας και τη διάρκεια. Άλλωστε, νομίζω ότι το σπίτι, μπαίνοντας κάποιος σε ένα σπίτι, στην ουσία μπορεί να καταλάβει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του ανθρώπου που μένει εκεί. Βέβαια. Θέλω να μου δώσετε φωτογραφίες για να πάμε λίγο να μας εξηγεί η Vicky Bad από το Ιδέες και Λύσεις. Ποιο είναι το μπόχο στοιχείο τώρα σε αυτό το μπάνιο, για παράδειγμα, αλλά και τι βλέπουμε, να μείνουμε εδώ. Πρόσεξε να δεις, τι σου χτυπάει σε αυτή την εικόνα. Να μείνουμε στην προηγούμενη εικόνα, δεν πρόλαβα ούτε να μιλήσω, δηλαδή, παιδιά. Ποιον έχω πάνω τώρα, τον Γκεντέρι. Τον άνεμο. Τον άνεμο, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα μπάνιο, εντάξει, δεν έχει πλακάκι. Mm-hmm. Το βλέπεις, έτσι. Αν ναι. Είναι και λίγο μακριά και δεν έχω τα γυαλιά μου. Δεν πειράζει. Μα είναι και για μεγαλύτερες ηλικίες η εκπομπή. Έτσι. κάτω βλέπω χαλί. Βλέπω κυλιμή. Αυτό θέλω να σου πω. Κοίτα πόσο ωραίο χρώμα δείχνει το υφαντό της γιαγιάς. Mm-hmm. Που εμείς κάποτε δεν τα λογαριάζαμε. Και εγώ τα έχω όλα στην αποθήκη. Μπράβο, πάρ' τα παιδί μου και της έλεγα, γιαγιά, πού να τα βάλω αυτά. Ναι.
Κοίταξε να δεις πόσο ωραίο χρώμα έχει. Και τώρα, αν πάει να τα αγοράσει, το χρυσοπληρώνει. Ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχουν πια. Δεν φτιάχνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, μπανιέρ, και ξύλο, βλέπουμε ξύλο πολύ και βλέπουμε φυτά. Βλέπουμε μπαμπού, βλέπουμε καλαθούνες. Τα οποία είναι αληθινά, πιστεύεις? Αυτό δεν μπορώ να το διακρίνω. Να πάρεις τηλέφωνο την άλλη φορά να μου το πεις. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Όταν είναι φωτεινό το μπάνιο... Στο μπάνιο μπορείς να έχεις, γιατί αναπνέει πάντοτε από το παράθυρο του μπάνιου. Εάν όμως δεν έχεις παράθυρο, γιατί πολλά μπάνια δεν έχουν, έχουν αυτό το... Τον εξαρισμό. Τον εξαρισμό. Μπορείς να βάλεις ωραιότατα υφασμάτινα ή ακόμα και πλαστικά, υπάρχουν ποιότητες και ποιότητες, που δεν διακρίνεις με το γυμνό μάτι αν είναι αληθινό ή ψεύτικο. Σαφώς. Δεύτερη εικόνα, κύριε Κεντέρη, της τηλεόρασης. Μάλιστα, μ' αρέσει. Λέπιστε. Και εδώ πάλι. Τελικά τον μπόχο το συνδυάζουν με τύπου κυλίμι, βλέπω. Χαλιά. Πάλι έντονο χαλί. Χαλιά, φυτά, είναι το αξεσουάρ. Γιατί όπως βάζουμε εμείς οι γυναίκες επάνω μας, να θα βάλουμε ένα κολιέ, μια ζώνη, ένα παπούτσι, μια τσάντα, ένα βραχιόλι. Έτσι κάπως είναι και το σπίτι μας. Αυτό που φοράς εσύ, αγάπη μου, βέβαια δεν θεωρείται κολιέ, θεωρείται εκθεσιακό κέντρο. Αλλά εγώ όμως μπορώ να το εκλάβω και ως κολιέ. Το έχεις ξαναδεί αλλού καταρχήν. Όχι, μα γι' αυτό μου αρέσει. Είναι τα πολλά κουμπιά της Βίκης. Είναι αναλόγως τι πατάς. Ναι. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Με ένα τισέρ απλό όπως το φοράς. Γιατί έτσι μόνο αναδεικνύεται. Δεν θέλεις όταν φοράς κάτι του μάτς, καλό είναι τα άλλα να είναι πιο ήσυχα. Ή και εγώ θα μου άρεσε και με ένα λευκό πουκάμισο απ' έξω αυτό μόνο του. Πάρα πολύ. Θα ήταν πολύ ωραίο. Με ένα ανδρόγυνο στυλ εννοείς. Ναι, σε κάποια άλλη εκπομπή να μου έρθεις με αυτό μετά από 57 εμφανίσεις. Για να δω λίγο το επόμενο μπόχο μπάνιο, παρακαλώ. Κοίταξε εδώ τώρα. Πολύ χρώμα βλέπω, αυτό, αλλά δεν με κουράζει. Είδες λοιπόν, είναι αρμονικό το αποτέλεσμα. Δεν με κουράζει. Πρόσεξε να δεις πόσα χρώματα έχει ταιριάξει. Πρόσεξε το πλακάκι, το ψηφιδωτό κάτω. Το οποίο έχει 5 χρώματα, βλέπω εγώ, μάνι μάνι. Και πίσω, τα κάδρα, χαμός. Έχει επιλέξει σκούρο τοίχο. Και από ό,τι βλέπεις πλέον το πλακάκι λίγο το... Εδώ βέβαια, Βίκη, βλέπω ότι και το μπάνιο αυτό σε εμβαδόν είναι πιο τεράστιο. Μεγάλο. Γιατί για να βάλεις τόσο σκούρο είναι τείχο, τεράστιο. Πρέπει το μπάνιο σου να είναι Μπράβο. Μεγάλο. Μπράβο. Έχουμε επιλέξει λοιπόν για όλα τα γούστα. Και για μικρό μπάνιο και για μεγάλο μπάνιο. Το προηγούμενο ήταν λίγο πιο μικρό και πιο σαδιάδρομος. Αλλά πόσο χαριτωμένο ήταν με αυτές τις λεπτομέρειες που είχαν βάλει αυτοί που το διακοσμήσανε. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, πέρα από τα χρώματα και τη στρογγυλή μπανιέρα, η οποία δεν έχει ντυθεί, την έχουν αφήσει έτσι ως έχει, βλέπουμε κάδρα πίσω. Μεγάλο καθρέφτη και καδράκια. Πολύ ωραία. Δηλαδή μπορείς δεν να βάλεις και φωτογραφίες στο Απλά, μπάνιο Απλά βέβαια σε αυτό το μπάνιο, θα σου πω εγώ από την πλευρά της καθαριότητας, επειδή το ξέρεις το πρόβλημά μου, είναι ότι μόλις κάνεις μπάνιο ή μόλις πληθείς με λίγο ζεστό νερό ή και τα λοιπά, πρέπει όλα τα καδράκια να ξαναπεραστούν με πανί. Γιατί αυτό που μένει, εγώ αν το δω σε καντράκι, μπορεί να μην μπω ούτε καν στην μπανιέρα. Εγώ το ξέρω αυτό. Ναι, να μου σπάσουν τα νεύρα. Γι' αυτό αποφεύγω τα καντράκια στο μπάνιο. Λοιπόν... Για να βάλουμε το άλλο. Κοίταξε εδώ τώρα. Πολύ λιτό το βρίσκω για μπόχο. Θα δεις πολύ minimal μπόχο. Έχω επιλέξει πολύ minimal. Γιατί προσπαθώ να τα προσαρμόσω στα δικά μας ελληνικά δεδομένα. Οι φωτογραφίες βέβαια είναι εξωτερικού. Ναι. Έτσι, επιλεγμένες από το ίντερνετ. Όμως, βλέπουμε εδώ, μπορεί να μην έχουμε στρογγυλή μπανιέρα εμείς, να έχουμε την κανονική, την κλασική. Κοίταξε πόσο αρμονικά είναι τα χρώματα και πόσο κοντινά με τα δικά μας τα μπάνια. Τι έχει κάνει λοιπόν εδώ η κυρία ή ο κύριος, ο οποίος ή η οποία το διακόσμησε. Έχει βάλει πίσω φυτά, έχει κρεμάσει τα καδράκια του, έχει βάλει μια μεγάλη κορνίζα στα αριστερά. Να, ωραίο. Πολύ ωραία, λοιπόν, και ξύλο. Και μ' αρέσει. Πόσο όμορφο, αρμονικό. Δηλαδή, θες να κάτσεις. Θες να πεις την μπανιέρα και να κάτσεις 2 ώρες. Ναι. Να το ευχαριστηθείς. Εγώ δεν μπορώ γιατί το δέρμα μου λιάζει και εμένα δεν μ' αρέσει το μουλιασμένο. Μ' αρέσει καλύτερα να πάω κάτσω 3 λεπτά. Κάνεις σε ένα peeling, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ εγώ αυτό. Αυτό που κάθονται πολλές ώρες στην μπανιέρα, εγώ πραγματικά δεν σε το έχω κάνει. Δεν μπορείς να κάτσεις. Όχι. Γιατί χαλαρώνω πάρα πολύ και νομίζω ότι μετά το δέρμα γερνάει. Ποτέ. Όχι, δεν θέλει να χαλαρώνει. Δεν ναι, μπορεί. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Αυτό είναι. Το ξέρεις ότι με πιάνουν τα νεύρα μετά τα 10 λεπτά. Δεν το ξέρω, λες. Αυτοί που κάθονται με τις ώρες για να χαλαρώσουν, εγώ νομίζω, ότι, άλλο ζώδιο, εγώ νομίζω ότι αν βγουν έξω είναι σαν πετσιά. Έχουν άλλο ζώδιο. Α, έχουν άλλο ζώδιο. Μπορεί. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Για δώστε μου και το επόμενο. Μ' αρέσει. Κοίταξε εδώ. Αυτό είναι κοντά πόσο σε μένα. Minimal. Που θέλω ανοιχτό χρώμα. Πόσο minimal. Μεγάλο είναι. Να φαίνεται λευκά. Μπράβο. Και τέτοια. Βλέπεις το σκαμπουδάκι, βλέπεις τον νηπτήρα που το έχουν κάνει τύπου τραπεζάκι.
Και είναι πολύ μόδα. Δηλαδή, ας ξεφύγουμε λίγο από τον νηπτήρα τον κλασικό που πιάνει και τόσο χώρο. Παιδί μου, εδώ τώρα βλέπω σαν γούρνες που είναι. Είναι απίστευτες. Πολύ ωραία. Απίστευτες. Έχω κάνει σε σπίτι παλιά από το μηχανή Singer νεροχύτη. Το οποίο πολύ το ξέρεις, το είχα στείλει φωτογραφία νομίζω. Ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, και πολλοί το κάνουν αυτό να αλλάξουν. Είναι κάτι άλλο, κάτι πιο όμορφο. Πιο γλυκό. Και είναι όχι τόσο. Το κλισέ. Πλακάκια ή διγίνης. Πλακάκια ή διγίνης. Εντάξει. Από θέμα βέβαια καθαριότητας, οκ. Okay. Το καταλαβαίνω. Γιατί μπορεί αυτό να θέλει πιο πολύ ξεσκόνισμα. Πιο πολλές γυναίκες εργάζονται και όλα αυτά, το κατανοώ. Όμως υπάρχουν τρόποι με πιο πρωτότυπα πράγματα να ανανεώσουν τον μπάνιο τους και να έχουν ένα χαρακτήρα και μια ομορφιά που θα τη ζηλεύει ο καθένας. Ωραία. Πάμε στο να δούμε και χαλί. Και το επόμενο. Το βλέπεις το χαλί. Το χαλί το βλέπω. Και εδώ μ' αρέσει. Είναι. Πάλι σε ανοιχτά σου χρώματα. Είπα, είναι minimal για μένα αυτό το μπόχο. Το μπόχο τι είναι. Βάζουμε πολλά πράγματα. Βάζουμε κάδρα. Αλλά βάζουμε καθρέφτες. Βάζουμε. Έχουν κάτι κοινό. Ναι. Εδώ βλέπουμε πιο minimal κατάσταση. Μ' αρέσει. Βλέπεις πάλι τα φυτά, πάντα τα φυτά, σε γλαστράκια, σε πάνω στο. Το είχαμε πει και εμείς ότι μπόχο χωρίς φυτό δεν λέγεται μπόχο. Και εμείς έχουμε είναι βάλει και πολύ χίπικο, λίγα πρέπει να σου πω. Στην ουσία τι είναι, το bohemian, το χίπικο, το βάζω στοιχεία από διάφορες κουλτούρες. Mm-hmm. Αλλά να υπάρξει ένα αρμονικό αποτέλεσμα. Yeah. Να δούμε, έχουμε άλλη φωτογραφία, άλλη μία να τη δούμε τουλάχιστον, παιδιά. Κοίταξε, εδώ είναι δύο. Πρόσεξε τώρα να σου πω. Τι ονειρεμένο που είναι το αυτό δεξί. Αυτό που βλέπω στην οθόνη το δεξί είναι προς Σάμπι Σικ. Δεν ονειρεμένο. Το λες απόλυτα μπόχο. Το είναι ονειρεμένο όμως. Μπράβο, είναι πιο ρομαντικό. Είναι χλυδάτο, κάτι μου κάνει. Ναι, πολύ ωραία. Ενώ το αριστερό βλέπουμε κλασικό πλακάκι. Όμως τι έχει κάνει, τα καδράκια, γι' αυτό την επέλεξε. Τελείως κοντά στο καντράκι με το πλακάκι, δεν έχει μα καμία. Μα πρέπει να ξεφοντάρει, δηλαδή πρέπει να δώσεις μια ένταση. Τέλειο. Να δώσεις λίγο έμφαση σε αυτό είμαστε. Που διακοσμείς. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε και στο παρακάτω. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ αυτές. Παρόλο που είναι αντίθετα, μου άρεσαν γι' αυτό και τα έβαλα. Το οποίο είναι άλλο στυλ το δεξί, αλλά είναι εξίσου όμορφο. Κοίταξε εδώ τώρα. Εδώ πάμε σε πιο εξαντρικ. Εγώ δεν θα το διάλεγα για σπίτι, για θα δικό με μου σπίτι. Για ένα κλαμπ, για ένα περίεργο. Είναι μία πρόταση. Είναι. Απλά θα μου άρεσε για ένα είδες, λοιπόν, μπάνιο ότι από ένα κατάστημα σούσι, από ένα εστιατόριο κινέζικο. Αν θα πήγαινες λοιπόν σε ένα εστιατόριο και πήγαινε στο μπάνιο, θα χάζευες. Αν θα πήγαινε σε ένα σπίτι, νομίζω ότι αυτό. Και πήγαινα στο μπάνιο, θα λιποθυμούσα. Θα σε κούραζε. Νομίζω ότι εγώ σε αυτό το μπάνιο δεν θα μπορώ κατάλαβες γιατί ούτε επέλεξα την ενέργειά μου να κάνω κανονικά. Μπράβο. Με πνίγει. Νομίζω ότι έχει τρομερή ένταση. Γιατί αυτό που σου λέω, συγγνώμη που σε διακόπτω, το λένε και άνθρωποι ότι το μπάνιο πρέπει που να πάμε για να ηρεμήσουμε, για να κάνουμε την ανάγκη μας, την ανάγκη μας, τον ντους μας. Πρέπει να σε ηρεμεί και να σε χαλαρώνει. Αλλιώς αν σου βγάζει σαφέστατα ανεβασμένη αδρεναλίνη και πίεση, δεν. Γι' αυτό διάλεξα αυτή τη φωτογραφία που είναι σε αντίθεση με τις προηγούμενες, για να τους δώσω να καταλάβουν ότι μπόχο στυλ μπορείς να έχεις στο μπάνιο σου και στο οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σου, με λίγα αξεσουάρ, σωστά, και χωρίς να είναι έντονα. Να δούμε και έντονα. Την τελευταία, για να φύγω έτσι και ακόμα μια φωτογραφία, γιατί το θέλω, το έχω ανάγκη. Κοίταξε εδώ τώρα. Καταπληκτικό. Ένα. Αυτό δεν σου θυμίζει μπάνιο. Μπάνιο. Μου κάνει. Είναι η δεξιά πλευρά που είναι το έπιπλο. Μπράβο. Αλλά μου κάνει και δωμάτιο. Κάνει και δωμάτιο, όμως είναι μπάνιο. Δηλαδή απέναντι. Ναι, απέναντι μπορούσα να βάλω και ένα πολύ ωραίο διθέσιο καναπεδάκι και να το και έχω να living room. Δηλαδή, μ' αρέσει. Ναι, είναι όμορφο, μα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έχει βάλει στοιχειάκια, πάλι καδράκια, αξεσουάρ. Δηλαδή, παίξτε με τις πετσέτες σας, παίξτε με τα χαλάκια του μπάνιου. Με τις κουρτίνες του μπάνιου είναι πολύ ωραίο να δώσεις λίγο και φως και ένταση. Θέλει την κουρτίνα του. Τι θέλει την κουρτίνα του. Το έχω θέλω. Δει σε μπάνιο και μαξιλαράκια. Σωστά, στολισμένα. Ναι. Εντάξει, δεν το λέω για την καθημερινότητα. Το παιδιά, ξέρω ότι είναι δύσκολο. Για μια εδώ που τα αλλά λέμε. Όταν θέλεις το απόλυτο που λέω κι εγώ, το όμορφο, το διαφορετικό, θα κάνεις την υπέρβαση. Μάλιστα. Σουπερασιόν κονκλουσιόν δηλαδή, γιατί για να έρθει η ολοκλήρωση πρέπει να υπάρξει υπέρβαση. Αυτό.
Αγάπη μου, τώρα μιλάμε και γλώσσες τώρα, δεν είμαστε τέτοιοι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Βίκυ Μπάντα, με τις ιδέες και λύσεις. Για ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσει, να δείξει, να σας αναδείξει. Γιατί μέσα από τις ιδέες και λύσεις δεν δείχνουμε μόνο, αλλά αναδεικνύουμε κιόλας. Θα έχετε κάτι παλιό που θέλετε να το πετάξετε. Εμείς μπορεί με κάποιους δικούς μας τρόπους, τεχνικές κτλ. Να το αναδείξουμε. Πάρα πολύ ωραία μας τα πες και σήμερα. Πώς μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά, άντε να έρθω εκεί να σε φιλήσω τώρα, βρεσί. Αλήθεια, λες. Αλήθεια, σηκωθώ να με φιλήσεις. Έλα, να σε φιλήσω, ρε παιδί μου, ναι. Να σηκωθείς, να δείξεις και τη φούστα, τι ωραία που είναι. Αυτή τι είναι, πλισέ, είναι, πώς λέγεται. Πλισέ. Το πλισέ, αυτό το παλιό. Σαν αυτά φοράγαμε στην παρέλαση παλιά, θυμάσαι. Ναι, εγώ δεν φορούσα πλισέ, μπράβο, καλά που το άφησε. Εγώ φορούσα παντελόνι. Κάποιοι φορούσαν παντελόνι και νομίζω ότι φορούσαν φούστα. Να, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μπράβο, ρε Βίκυ. Πάρα πολύ ωραίες οι ιδέες που είπες. Και πάμε να αποχαιρετήσουμε μαζί. Πάμε. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας, χωρίς την Βίκυ Μπάντα, αλλά την άλλη εβδομάδα με ιδέες και λύσεις. Φιλιά πολλά. Γεια σας.